άλλα μοίρα γύρισει. Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρονών να ζήσει. Συνεχίζουμε την συνέντευξή μας με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Είμαστε εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Κρινή στην οικία της Αλίκης και του Νέστορα Τέλογλου. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να συνεχίσουμε. Ελπίζω καταρχάς να πηγαίνουν καλά με τις διαφημίσεις στο κανάλι, γιατί μαθαίνω ότι και η τηλεθέαση ανεβαίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχετε και εσείς οι δύο ευθύνες. Εμείς μαθαίνουμε ότι ο Δήμος έχει μεγάλα σχέδια για την TV100. Αλλά... Εμείς όμως στρέψουμε λίγο το ρόλο προς το τέλος και θα έχουμε απαιτήσεις από τον Δήμαρχο για την TV100. Θα μείνουμε στον τομέα των συγκοινωνιών και θα πάμε στον ΟΑΣΤ. Και εκεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης πήρε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που σε ένα σημαντικό βαθμό και μέσα στην πανδημία αναβάθμισε το στόλο του ΟΑΣΤ. Πείτε μας γι' αυτό και πείτε μας πώς βλέπετε τον ΟΑΣΤ στο μέλλον. Κύριε Τσαγκηδίου, φαντάζομαι θα θυμάστε ότι προεκλογικά είχα πει ότι ένα από τα βασικά θέματα που θα αντιμετώπιζα σαν δήμαρχος ήταν το θέμα του ΟΑΣΤ, που ήταν το, αν όχι το νούμερο ένα, μέσα στα 2-3 πρώτα προβλήματα στην πόλη μας. Και αυτό το τήρησα. Όχι μόνο συμμετέχοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο, που ήταν, αν θέλετε, και το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά κυνηγώντας και τις εξελίξεις των ΟΑΣΤ για τη μίσθωση των λεωφορείων leasing που έχουν αποκτηθεί τον τελευταίο καιρό, για τη συμφωνία με τα ΚΤΕΛ που κάνουν το προαστιακό, δηλαδή ουσιαστικά το εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος μεταφορικό έργο, για τα 50 λεωφορεία που έφερε ο Δήμος από τη Λειψία. Ξέρετε, είμαι ο μοναδικός δήμαρχος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το πρόβλημα των ΟΑΣ δεν είναι των τελευταίων μηνών, δεν είναι των τελευταίων ετών, κρατάει χρόνια αυτή η ιστορία. Και ήμουν ο μοναδικός που δεν κούνησα το δάχτυλο απλώς, αλλά σήκωσα το χέρι και είπα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι εδώ για να λύσει το βασικό πρόβλημα. Μιλήσαμε για το μετρό, πώς θα αλλάξει σε 2-3 χρόνια τη ζωή, την κινητικότητα μέσα στην πόλη μας, αλλά το αύριο, το σήμερα, είναι ο ΟΑΣΤ. Και ακριβώς εκεί συμβάλαμε και με την λύση της μίσθωσης και με τα ΚΤΕΛΑ και με τα 50 λεωφορεία που φέραμε από τη Λειψία. Βγείτε έξω. Βλέπετε αυτά τα λεωφορεία που κυκλοφορούσαν, που τα θυμόμουν από τα νιάτα μου. 20-25 ετίας λεωφορεία που είχαν βγει έξω. Τώρα βλέπουμε σύγχρονα λεωφορεία. Έρχονται τα λεωφορεία από τη Λειψία. Ξέρετε, όταν ασχολήθηκα με αυτό, κάποιοι μου είπανε πού πας και μπλέκεις. Και το είδα αυτό στην πορεία, ξέρετε. Ότι... Κάποιοι σας κατηγόρησαν κιόλας. Βεβαίως. Τι δουλειά έχετε και ασχολείστε με αυτό. Ναι, ότι είμαι dealer των Γερμανών. Δηλαδή, το ότι αγοράζει από μια αδελφοποιημένη πόλη, από το Δήμο της Λειψίας, από τη δημοτική επιχείρηση Λειψίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, 50 λεωφορεία, τα οποία πρέπει να σας πω τελικά είναι 49, γιατί ένα βρέθηκε ότι εκεί που το παραλάβουμε ότι έχει κάποιο πρόβλημα, οπότε παραλάβαμε 49 μόνο, τα οποία έρχονται αυτές τις μέρες, θα έχουν έρθει και σταδιακά θα μπουν στην κυκλοφορία. Τα αγοράσαμε προς 11.000 ευρώ το καθένα, συν το ΦΠΑ, και τα παραχωρήσαμε στον ΟΑΣΤ για να αξιοποιηθούν για το συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης. Πείτε μου ποιος άλλος δήμος θα το είχε κάνει αυτό σε μια πόλη που χυμάζεται από την κακή κυκλοφορία, από την κακή συγκοινωνία και όλα αυτά, ξέρετε, συνέχεια με μια κριτική. Είναι οι ίδιοι που ρωτήστε προηγουμένως, κύριε Κρινή, ούτε αυτό τους αρέσει. Ούτε ότι ο Δήμος δίνει 50 λεωφορεία, τα οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση για την ηλικία τους, τα οποία τα πήρε σε εξαιρετική τιμή, τα οποία στοιχίζουν ελάχιστα στον ΟΑΣΤ, ούτε το ότι συμμετείχε στη λύση με το leasing, ούτε και το ότι συμμετέχει στην επόμενη μέρα του ΟΑΣ που πρέπει επίσης να υπάρξει για να δούμε πώς θα είναι η Θεσσαλονίκη του μέλλοντός μας, πώς θα κινούμαστε προς τη Θεσσαλονίκη που θέλουμε και πώς θα είναι ελκυστικός αυτός ο τόπος κατοικίας και επένδυσης. Είναι μια πρωτοβουλία από κάποιοι είπανε, γιατί εγώ δεν θα πω ποιοι το είπανε, αλλά... Δεχτήκατε την κριτική, μα είναι δουλειά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης να το κάνει αυτό, να αγοράσει. Δεν μιλάω για dealer και τα λοιπά, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Για ποιο λόγο αυτή η πρωτοβουλία από έναν δήμαρχο να το κάνει αυτό για τον ΟΑΣΤ? Οι ίδιοι που με κατηγορούσαν ότι χρησιμοποιώ τα λεφτά για να στολίσω την πόλη και δεν τα δίνω στον κλάδο της υγείας. Δηλαδή με την ίδια λογική, γιατί έδωσα λεφτά για τις συγκοινωνίες και δεν τα χρησιμοποίησα κάπου αλλού. Μα αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του Δημάρχου. Όπου μπορεί να συμμετέχει στα προβλήματα της πόλης, να δίνει τις λύσεις,
Ξέρετε, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τα 50 λεωφορεία, ούτε εγώ τη γνώριζα. Είχα πάει στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνέλευσης στο Βερολίνο. Ήξερα το πρόβλημα τότε. Πολύ νέος δήμαρχος, λίγων ημερών, ούτε καν εβδομάδων. Και τους είπα: έχουμε πρόβλημα με τις κοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Αν υπάρχουν κάποια λεωφορεία, θα μπορούσαν να παραχωρηθούν, να μισθωθούν, να πουληθούν. Και μετά από λίγο καιρό μου έρχεται από τον αδελφοποιημένο Δήμο της Λειψίας, δημοτική του επιχείρηση: κύριε, έχουμε προς διάθεση 50 λεωφορεία. Με στοιχεία, με εργοστάσιο κατασκευής, με τα χιλιόμετρα, με τα σέρβις, όλα αυτά. Τα έδωσα στον ΟΑΣΤ, τα έδωσα στο Υπουργείο, συμφώνησαν. Η τιμή, σας είπα ποια ήταν, χωρίς, ξέρετε, ούτε δεύτερες συμφωνίες, ούτε μικρά γράμματα, οτιδήποτε άλλο, και αυτά ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν το κάνει αυτό ο Δήμαρχος, δηλαδή αν δεν βοηθάει την πόλη του, πείτε μου τι άλλο θα κάνει. Πάντως, ήταν και πολύ καλό το timing. Θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη χρειαζόταν επιγόντως καινούργια λεωφορεία και μια αναβάθμιση του στόλου του ΟΑΣΤ υπό κανονικές συνθήκες. Πολλό δε μάλλον, όταν ήρθε η πανδημία και αμέσως χρειάστηκε αναβάθμιση του στόλου της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ήδη ενεργοποιηθεί από εσάς αλλά και από τον ΟΑΣΤ μέσω του leasing άλλων λεωφορείων, για να έχουμε περισσότερα λεωφορεία και πυκνότερα δρομολόγια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αλλά, Δήμαρχε, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι εδώ χρειάζεται από εδώ και πέρα και ένας κεντρικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση του στόλου και βέβαια για την αναβάθμιση όλου του συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με το μετρό. Έτσι, ένα έργο το οποίο νομίζω αναλαμβάνει το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με σας. Ακριβώς, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Καταρχάς να πω ότι μέχρι τους πρώτους μήνες του 2021 θα υπάρχει αυτός ο μαγικός αριθμός των 500 λεωφορείων, που είναι τα ΚΤΕΛ, τα leasing, τα λεωφορεία της Λειψίας και ό,τι τέλος πάντων υπάρχει από τον παλιό το στόλο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ώστε να έχουμε ανθρώπινες συγκοινωνίες και αν έχουμε κανονική κυκλοφορία στην πόλη μας. Και πόσο μάλλον με συνθήκες κορονοϊού, να είναι πολύ καλύτερες αυτές οι συνθήκες. Αλλά ακριβώς αυτό, ότι όλο αυτό, το έχω πει πολλές φορές και δημόσια, το λέω και σήμερα, δεν είναι τελικές λύσεις. Αυτές είναι κάποιες λύσεις μεσοπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες, για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο ΟΑΣΤ βρίσκεται σε καθεστώς εκαθάρισης. Έχει περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο. Έπρεπε να είχε λήξει αυτή η εκαθάριση πριν από κάποιους μήνες. Τέλος πάντων, πήρε κάποια παράταση μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2022. Σε αυτό το διάστημα, πέρα το ότι πρέπει να καθαριστεί με όλα τα προβλήματα που κουβαλάει, θα πρέπει να σχεδιαστεί και ο νέος ΟΑΣΤ. Εκεί πρέπει να δούμε ποιοι θα συμμετέχουν, με τι στόλο, με τι συνθήκες και πώς θα κουμπώσει όλο αυτό το συγκοινωνιακό έργο μαζί με το μετρό. Και όχι μόνο μαζί με το μετρό, μαζί με τα ταξί, μαζί με τους ποδηλατόδρομους. Μαζί με ένα σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας, το οποίο πρέπει να υπάρχει στην πόλη μας. Μια συνολική συγκοινωνιακή μελέτη, επομένως. Ακριβώς, και σε αυτό είναι κάτι στο οποίο με πολύ θάρρος και, αν θέλετε, με γρήγορη ταχύτητα όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας προχωρήσαμε, σχεδόν διπλασιάσαμε το δίκτυο των ποδηλατόδρομων της πόλης μας. Πώς μπορεί μια πόλη να έχει βιώσιμη κινητικότητα, πώς μπορούμε να κάνουμε ένα συνολικό σχεδιασμό, αν δεν έχουμε ποδηλατόδρομους. Αλλά και εκεί οι ίδιοι, ξέρετε, η ίδια καραμέλα που δεν λιώνει με τίποτα, ότι κακώς έγιναν οι ποδηλατόδρομοι. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα, αν τελικά δεν τα εφαρμόσουμε, η συζήτηση θα συνεχίζεται, αλλά η πόλη θα μείνει, όπως είπαμε, με τα λεωφορεία της Βουγιουκλάκη, το μετρό θα είναι λαμαρίνες και σκάματα, οι ποδηλατόδρομοι θα είναι θέσεις παρκαρίσματος ή take-away, τα ταξί θα είναι το ένα πάνω στο άλλο, θα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, θα ταλαιπωρείται η κυκλοφορία και ο καθένας θα έχει το αυτοκίνητό του για να κατεβαίνει στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας δεν ονειρεύεται τέτοια Θεσσαλονίκη. Κάποιοι μπορεί να χαίρονται με αυτό που υπάρχει. Εγώ όμως όχι. Είπατε για τους ποδηλατόδρομους και για την πράσινη ανάπτυξη, κάτι το οποίο θα είναι μείζον θέμα τα επόμενα χρόνια για όλη την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι, ένας τομέας, η κυκλική οικονομία, η πράσινη ανάπτυξη, κάτι για το οποίο θα δοθούν και πάρα πολλά χρήματα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αποφασίσει σε τι έργα θα μπορέσει να απορροφήσει αυτά τα κονδύλια. Μιλάμε για σημαντικά κονδύλια για όλη τη χώρα. Ακριβώς. Πριν να σας απαντήσω όμως σε αυτό το τόσο σημαντικό ερώτημα, να σας πω ότι, κάνοντας και μια γέφυρα, είναι ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος ο οποίος έχει προκηρύξει ένα διαγωνισμό για τη μελέτη των σταθμών φόρτισης του ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Θέλω να πιστεύω ότι τους πρώτους μήνες του 2021 θα έχουμε τη μελέτη
και με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση να πάμε επιτέλους στην κατασκευή περίπου 350 θέσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ηλεκτρικά ταξί, για ηλεκτρικά λεωφορεία, για ηλεκτρικά οχήματα, για ηλεκτρικά ποδήλατα, για ηλεκτρικά, για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, αν δεν έχουμε αυτούς τους σταθμούς φόρτισης. Άρα ακριβώς αυτό κάνουμε στην πράξη με το να χρησιμοποιούμε ευρωπαϊκά κονδύλια για να πάμε σε αυτήν την πράσινη εξέλιξη που είπατε, που σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό και τους ρήπους και την κατάσταση ατμόσφαιρας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να πω ότι έχουμε 26% στον προϋπολογισμό μας φέτος παραπάνω χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια και από τέτοιους πόρους. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σας πω ότι συμμετέχουμε μέσω του ΦΟΣΔΑ σε ένα πολύ ουσιαστικό πρόγραμμα, ο ΦΟΣΔΑ είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ώστε να έχουμε περισσότερη ανακύκλωση, να έχουμε κομποστοποίηση, να έχουμε ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων και όχι υγειονομική ταφή. Και βέβαια το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό που, αν θέλετε, το έχω ονομάσει και σχέδιο Marshall για την επόμενη μέρα από την πανδημία, όπου μαζεύουμε σε ένα κουμπαρά χρηματοδοτήσεις που δεν ήταν στο πρόγραμμα του Δήμου μας, δεν ήταν στο τεχνικό πρόγραμμα, δεν ήταν στον προϋπολογισμό. Είναι έξτρα λεφτά που έρχονται, τα οποία τα υπολογίζουμε θα είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια και τα οποία θα έρθουν στην αγορά με τη μορφή έργων. Το βασικότερο κομμάτι είναι ο Αντώνης Τρίτσης, που ξεκινάει από ανακύκλωση, που έχει να κάνει με την πράσινη οικονομία, όπως είπατε. Περνάει μέσα από αναπλάσεις και μεγάλες κατασκευές, που είναι άξονα της Βαφοπούλου, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της πέμπτης κοινότητας, και καταλήγει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μαζί με την ψηφιοποίηση και του αρχείου, του πολιτιστικού αρχείου του Δήμου ακόμα. Όλο αυτό είναι ένα μεγάλο πακέτο περίπου 62 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχουμε φτάσει σε μια τελική συζήτηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον Υπουργό Εσωτερικών για αυτό το θέμα. Είναι ένα μεγάλο εργαλείο. Παράλληλα με χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, με χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που πλέον κάτω από αυτές τις συνθήκες βοηθάει πάρα πολύ με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι ίσχυε πριν από κάποια χρόνια. Όλο αυτό υπολογίζουμε ότι θα είναι ένα συνολικό πακέτο περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ακριβώς θα συνεισφέρουν από τη μια πλευρά σε αναπλάσεις, σε ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά κυρίως στην πράσινη οικονομία που έχει εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη το κλίμα και η ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Φέρνει τη Θεσσαλονίκη ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον της, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και όλο αυτό, επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόγραμμα μιας τριετίας. Αναγνωρίζω βέβαια το βαθμό δυσκολίας που έχει, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, χρειάζονται όριμες μελέτες, χρειάζονται να τρέξουμε, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε αντιληφθεί ότι είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει να τρέχει. Δηλαδή, του αρέσει να βάζει ψηλούς στόχους, του αρέσει να κυνηγάει αυτούς τους στόχους, και ακριβώς υπάρχουν, ξέρετε, εκεί αυτά τα εργαλεία για να έρθουν σε μια πόλη που ακριβώς ζητάει την εξέλιξη στο μέλλον. Αυτό το στοίχημα όμως είναι η απορροφητικότητα όλων αυτών των κονδυλίων, και εκεί θέλει οριμότητα στις μελέτες. Ακριβώς. Και εκεί συνήθως η Ελλάδα χάνει το παιχνίδι ως προς το αποτέλεσμα. Όσον αφορά όμως τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να το δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς είναι, πώς θα διευκολύνει τη ζωή του όλο αυτό το πράγμα, και αν αυτό παντρεύεται και είναι τις πολύ σοβαρές επενδύσεις που έρχονται που ήρθαν μάλλον στην πόλη μας, όπως είναι η Cisco κατά κύριο λόγο, η Pfizer με το ερευνητικό της κέντρο στη Θεσσαλονίκη μας. Για να μην κάνουμε έτσι γενικές περιγραφές, κύριε Κρινή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από λίγες μέρες τοποθετήσαμε τους πρώτους υπόγειους κάδους. Είναι κάτι το οποίο στη Δημητρίου Γούναρη και στην Στρατηγού Καλάρη, σε ένα πολύ όμορφο τρίγωνο που έχει τύχη μιας έτσι πολύ πετυχημένης ανάπλασης. Λοιπόν, οι υπόγειοι κάδοι, οι οποίοι υπάρχουν παντού στην Ελλάδα και στον κόσμο, στη Θεσσαλονίκη μπήκαν πριν από λίγους μήνες με ενέργειες δικιάς μας διοίκησης. Λοιπόν, υπάρχει ένας αισθητήρας, πραγματικά ένα μικρό μηχανηματάκι αυτών των διαστάσεων, που μπαίνει κάτω από το καπάκι του υπόγειου κάδου, που βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους, και από εκεί κάτω είναι ο κάδος αυτός των 2.900 περίπου λίτρων, ο οποίος στέλνει ένα σήμα στο απορριμματοφόρο και στο κέντρο της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη στάθμη των απορριμμάτων.
Αυτό είναι ένα ζωντανό παράδειγμα το τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός. Οπότε δεν χρειάζεται να σηκώνει, ξέρετε, ο άνθρωπος που δουλεύει στην αποκομιδή των απορριμμάτων για να δει την κατάστασή του. Θα ξέρουμε από πριν ότι σε εκείνη την περιοχή έχουν γεμίσει με σκουπίδια, σε εκείνη είναι όχι, οπότε θα γίνεται μια πολύ πιο ορθολογική λειτουργία της καθαριότητας. Αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα. Με τους αισθητήρες θα έχουμε καλύτερη δυνατότητα στο κυκλοφοριακό. Θα υπάρχουν θέσεις στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας, στο τάμπλετ, πόσες θέσεις ελεύθερες υπάρχουν. Θα έχουμε πληροφορίες για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Θα έχουμε πληροφορίες που αφορούν τον πολιτισμό, οι επισκέπτες. Όλο αυτό είναι σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στη χρηματοδότηση των Αντώνη Τρίτσης, περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ, που νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να πάμε ακριβώς σε αυτή την εξέλιξη, όπου όχι μόνο εμείς να κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας, αλλά να βλέπει κανείς παγκόσμια, γιατί πλέον, ξέρετε, αυτή είναι η λογική, ότι κάποιος που βρίσκεται οπουδήποτε μπορεί μέσα της ψηφιακής τεχνολογίας να δει ότι κάτι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, ότι αξίζει να πάει κανείς στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βέβαια, για να το δει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να ανοιχτεί η θύρα. Θα πρέπει να ανοιχτεί η θύρα. Αυτό για να έρθει ο άλλος, θα πρέπει να έχει ανοιχτή τη θύρα. Άρα η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτή την ιστορία. Ξέρετε, δεν μπορεί να λέμε τι πολιτισμό έχουμε, τι ιστορία έχουμε, αν όλα αυτά δεν είναι καταγεγραμμένα. Αν όλα αυτά δεν υπάρχουν σε έναν οδικό χάρτη, ένα πολιτιστικό χάρτη, σε όλες τις γλώσσες, παντού, ανά πάσα στιγμή, που μπορεί κάποιος να δει τι σημαίνει να περπατάς στη Θεσσαλονίκη, τι σημαίνει να κάνεις αυτούς τους περιπάτους. Επειδή μιλάμε συνήθως στη Θεσσαλονίκη για έργα που δεν έχουν γίνει, που θα γίνουν. Έχω στο μυαλό μου τώρα τρία. Έχει εξεγγελθεί, αλλά έχει προχωρήσει σε πολύ γρήγορο ρυθμό η φάση του διαγωνισμού για το flyover, για τον εξυγχρονισμό της περιφερειακής, να το πούμε πιο απλά. Έχουμε το Μουσείο Ολοκαυτώματος, ένα άλλο είδος έργο το οποίο μπορεί να φέρει πάρα πολύ τουρισμό, καθώς και την πόλη σημεία αναφοράς. Και για παράδειγμα, η ανάπλαση της Τούμπας μέσω του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Για το βαθύ ανάπλαση. Είναι τρία τα οποία μπορεί σύντομα να δούμε στην πόλη μας. Μίλησαν προηγουμένως για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο όριμο. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 2021 θα έχουμε τα τελικά σχέδια. Από εκεί και μετά το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, που είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την πόλη και ακριβώς σηματοδοτεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας της πόλης και ένα κομμάτι της σημαντικό το οποίο ξεριζώθηκε από αυτήν. Και όταν ανέλαβα τη διοίκηση, θεώρησα ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο ρημότητας. Δυστυχώς δεν το βρήκαμε αυτό το σημείο ρημότητας. Δυστυχώς η περιοχή στην οποία είχε δεσμευτεί, η έκθεση που είχε δεσμευτεί, δεν χωρούσε για το κτίριο της θέσης στάθμευσης της προσβάσης. Γι' αυτό. Δεν χωρούσε το κτίριο στο οικόπεδο. Χωρούσε το κτίριο στο οικόπεδο, αλλά δεν υπήρχαν θέσεις στάθμευσης. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν οι προσβάσεις. Σε μουσείο. Σε ένα μουσείο. Λοιπόν, και αυτό που έκανε πολύ απλά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο νυν Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, είπε ότι η όμορη έκταση που είναι 10 στρέμματα παραχωρείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης στο Μουσείο Ολοκαυτώματος για να έχει όλη την άνεση να τοποθετηθεί στο κέντρο και όχι σε μια γωνία, να γίνουν οι προσβάσεις, να γίνουν θέσεις στάθμευσης και να γίνει ένα μουσείο όπως πρέπει. Άρα πιστεύω ότι με την απόφαση που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό, το οποίο το κάναμε με πολύ μεγάλη προσοχή αλλά και με μεγάλη σπουδή για να μην καθυστερούμε, έρχεται τις επόμενες εβδομάδες μια νομοθετική ρύθμιση όπου θα δίνει στη συνολική έκταση 3 στρέμματα από τη ΓΕΟΣΕ, 10 στρέμματα από το Δήμο Θεσσαλονίκης, θα δίνει τη δυνατότητα σε αυτό το χώρο να κατασκευαστεί το μνημείο του Ολοκαυτώματος, το Εβραϊκό Ολοκαυτώματος, όπως ακριβώς το θέλουμε, και με την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση να πάμε με ταχύτατους ρυθμούς στην κατασκευή αυτού του σημαντικού έργου και όχι μόνο του ίδιου του μουσείου, όχι μόνο των προσπελάσεων, αλλά και των κόμβων. Κάτι στο οποίο και εγώ επέμενα, εκεί στο κομμάτι της Κολέτη, να γίνει κάποια διάνοιξη, να γίνει ένα roundabout, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να μέσω της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης να μπαίνει στο μουσείο. Δηλαδή, εκείνο ακριβώς το κομμάτι να γίνει έτσι ακριβώς πως πρέπει για να φιλοξενήσει αυτό το σημαντικό μουσείο, αλλά κυρίως τους επισκέπτες και το κέντρο του ενδιαφέροντος. Και μιλάμε για το Μουσείο Ολοκαυτώματος, το οποίο θα είναι παγκόσμιο κέντρο αναφοράς, αλλά και ένα νέο landmark για την πόλη, έτσι δεν είναι? Η Θεσσαλονίκη, κυρία Χατζηγυρίδου, έχει ακριβώς αυτή την ανάγκη, τον landmark, όπως επίσης έχει και την ανάγκη όλων αυτών των αναγνωρισμένων εταιριών που επιλέγουν την πόλη
για την ανάπτυξή τους. Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ένα σημαντικό ακίνητό του, τα παλιά, το κτίριο των παλιών σφαγείων, μέσω μιας σύμβασης που έγινε ως μνημονίου με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης και με τον κολοσσό της τεχνολογίας της Cisco, έκανε ένα ψηφιακό κέντρο μετασχηματισμού, το οποίο ήδη λειτουργεί μέσα στον κορονοϊό, και αυτό το ξεκινήσαμε, και ουσιαστικά γίνονται εκεί σεμινάρια, γίνονται ψηφιακά μαθήματα, γίνεται μια πλήρης αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας, και είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση για την πόλη μας τέτοιες εταιρείες να επιλέγουν σαν κέντρο τη Θεσσαλονίκη, όταν τέτοια κέντρα μετασχηματισμού υπάρχουν στην Μπαγκόκ, υπάρχουν στο Ντουμπάι, υπάρχουν στο Τόκιο, υπάρχουν στην Μπαρτσελόνα, στη Βαρκελόνη, συγγνώμη, σε πόλεις δηλαδή οι οποίες έχουν ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να φιλοξενούν τέτοια κέντρα ψηφιακού μετασχηματισμού. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί το κάναμε από την αρχή και το κάναμε και πολύ γρήγορα. Και βέβαια βοηθάει η Cisco και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω, εκπαιδεύει και το προσωπικό του Δήμου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, γίνονται σεμινάρια, όπως σας είπα, γίνονται μαθήματα εκπαίδευσης, ακόμα και για παιδιά. Τώρα βέβαια με τα κλειστά σχολεία είναι τα πράγματα πιο δύσκολα, αλλά ακριβώς έχει μπει αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός υποδομή σε ένα εξαιρετικά όμορφο χώρο που διαμορφώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να κάνει, να παίζει αυτό το ρόλο όχι μόνο για αυτές τις χρήσεις, όχι μόνο προσφέροντας αυτές τις υπηρεσίες, αλλά βάζοντας τη Θεσσαλονίκη στο κέντρο του κόσμου. Να ρωτήσουμε για το επίπεδο τη Τούμπα, σε τι φάση βρίσκεται το έργο του, όσον αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκη? Νομίζω ότι έχει τελειώσει η διαδικασία, έτσι, από πλευρά του Δήμου. Όχι, έχει ένα ακόμα στάδιο. Έχει, ακόμα. Έχει το κομμάτι των πολυδομικών ρυθμίσεων, που φαντάζομαι θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες. Και κάπου στις αρχές του 2021 θα πάρει και αυτό το δρόμο του για την έκδοση του ειδικού χωρικού σχεδίου, όπως έγινε με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και να πούμε και για το flyover που ρωτήσατε, γιατί είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Ο περιφερειακός σχεδιάστηκε για το 1 τέταρτο, ο εσωτερικός, ο νυν περιφερειακός, για το 1 τέταρτο των οχημάτων που κυκλοφορούν σήμερα. Όλοι έχουμε τις εικόνες από πολύ γλίτσα, από την κακή ποιότητα της κατασκευής του, ίσως τη σχεδίασή του για άλλες συνθήκες. Γίνεται, ξέρετε, ένα μποτιλιάρισμα και παθαίνει έμφραγμα όλη η Θεσσαλονίκη. Αυτό το λύνει. Ήδη υπάρχει η διαδικασία της δημοπράτησης. Υπάρχουν, νομίζω, και οι προσφορές που για το αποτερίες για την ανάληψή του. Γίνεται με ΣΔΙΤ, δηλαδή με σύμπραξη ιδιωτικού τομέα, που σημαίνει ότι δεν θα δαπανίσει το κράτος τα χρήματα, και όταν γίνεται και με αυτόν τον τρόπο, θέλω να πιστεύω θα γίνει και πολύ πιο γρήγορα. Άρα βλέπετε, όλα αυτά μαζί με το λιμάνι, μαζί με το αεροδρόμιο, μαζί με όλες τις άλλες τις υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό, και βέβαια και με πολλές αναπλάσεις που είναι καθαρά κομμάτι του Δήμου, δίνουν μια άλλη εικόνα της πόλης. Δίνουν μια εικόνα της πόλης η οποία αναπνέει, εξελίσσεται, αναπτύσσεται και μπορεί να προσελκύσει όλα αυτά τα οποία της αξίζουν. Να κλείσω λίγο τον κύκλο με τα έργα τα μεγάλα και να κατέβουμε λίγο στις γειτονιές. Σας έχω ακούσει πολλές φορές συνεντεύξεις να λέτε ότι θέλω σε όλες τις κοινότητες να κάνω τον αντίστοιχο αριθμό έργων, τον αναλογικό αριθμό έργων. Ξεκινά από τη Β κοινότητα, που είναι, γνωρίζουμε όλοι καλά, το ότι είναι πιο υποβαθμισμένη από τις υπόλοιπες. Τα έργα της καθημερινότητας, αυτά που θα δώσουν, που ανοίγει όλο στην πόρτα και βλέπει μια καλύτερη, μια πιο όμορφη Θεσσαλονίκη, πιο περιποιημένη. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό και να καταλάβουν ότι η δική σας διοίκηση κάτι άλλαξε στην πόλη? Αυτό ήταν το πρώτο μου μέλημα. Ίσως πάνω και από όλα όσα συζητήσαμε προηγουμένως, γιατί θεωρώ ότι σαν Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρέπει να δώσει το βάρος του στις γειτονιές της πόλης. Δεν είναι πολύ καλή εικόνα στις γειτονιές. Προφανώς και δεν είναι. Και έχω απόλυτη εικόνα της κατάστασης αυτής. Η Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από το ξεχασμένο δεύτερο διαμέρισμα, τη δεύτερη κοινότητα, αλλά και κάθε της γειτονιάς, ξέρετε, δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης, ακόμα και την πλατεία στο τέλος, ξέρετε, να την ανηφορήσουμε. Πριν από λίγο κάναμε κάποιες βελτιώσεις του φωτισμού. Δεν μιλάω για το χριστουγεννιάτικο φωτισμό, ενώ για τον φωτισμό, τον βραδινό φωτισμό της περιοχής αυτής. Και εκείνο που σχεδιάσαμε και ξεκινήσαμε ήταν δύο πολύ σημαντικά έργα, δύο συμφωνίες πλαίσιο. Η μία έχει να κάνει με τις ασφαλτοστρώσεις. Το δίκτυο της πόλης, το δικό, είναι άθλιο. Η Θεσσαλονίκη έχει 400 χιλιόμετρα δρόμους και νομίζω ότι τουλάχιστον τα 300 από αυτά χρήζουν ανάπλασης, που είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκινάμε τον επόμενο χρόνο με 2,5 εκατομμύρια για να αρχίσουμε τις ασφαλτοστρώσεις. Ήδη έχει προκύψει ανάδοχος και μέσα στους πρώτους μήνες του 2021 ξεκινάει, πιάνει δουλειά.
Και το δεύτερο είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, το οποίο και αυτό έχει δημοπρατηθεί, περνάει τώρα από το ελεκτικό συνέδριο, οπότε φαντάζομαι στο Μάιο-Ιούνιο θα έχουμε τον ανάδοχο στις γειτονιές. Είναι 6,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι αυτό που είπατε, κύριε Κρινή, αναπλάσεις των γειτονιών. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε σχεδιάσει διάφορες αναπλάσεις, διάφορα σχέδια, οπότε ανάλογα με τη γειτονιά θα πηγαίνει ο ανάδοχος, θα του λέμε πήγαινε στην Ξηροκρίνη, πήγαινε στον Τεπό, πήγαινε στο Χαριλάου, πήγαινε στην Τριανδρία, και αυτές δεν επιλέγονται από μένα, επιλέγονται από τις τοπικές κοινωνίες. Γίνεται μια διαβούλευση και με βάση αυτά τα σχέδια τα οποία είναι έτοιμα, με έναν ανάδοχο που έχει μια χρηματοδότηση 6,5 εκατομμυρίων από το Δήμο της πόλης, θα μπορεί να πάει σε όλες τις γειτονιές σταδιακά και να ξεκινήσει τις αναπλάσεις των γειτονιών. Αλλά οπότε, δεν μιλάμε απλώς για συντηρήσεις. Όχι, μιλάμε για αναπλάσεις από την αρχή. Και αυτό έχει να κάνει πεζοδρόμια, δεντροδόχους, φωτισμό, παγκάκια, αστικό εξοπλισμό, κάγκελα. Ξέρετε, με έτοιμα σχέδια, για να μην χάσουμε αφορά σχέδιο, μελέτη, έγκριση, υπάρχουν οι μελέτες έτοιμες και θα πούμε ότι πήγαινε σε αυτή τη γειτονιά και εφάρμοσε. Βάλε αυτό το καγκελάκι με αυτή την δεντροδόχο, με αυτό το πεζοδρόμιο και κάντο. Mm-hmm. Παραδίπλα κάτι διαφορετικό. Και όλο αυτό θα γίνει μέσα στην επόμενη τριετία. Και πρώτο Θεός, στο σχέδιο αυτό που σας είπα των 100 εκατομμυρίων, θα υπάρχει δυνατότητα για ανάπλαση 2 και ασφαλτόστρωση 2. Δηλαδή για μένα αυτά τα 10 εκατομμύρια που σας είπα, τα 6,5 και τα 2,5 περίπου, ξέρω 9 εκατομμύρια πόσο είναι, προφανώς δεν φτάνουν για να κάνουν τη Θεσσαλονίκη αυτό που της αξίζει. Για τη Θεσσαλονίκη όπως τη θέλω, και θα χρησιμοποιήσουμε ακριβώς για να ανάπλασουμε τις γειτονιές μαζί με φωτισμό. Δηλαδή ο φωτισμός, το πράσινο, τα πεζοδρόμια, η άσφαλτος, το παγκάκι, το καγκελάκι που θα καθίσεις, αλλάζουν τις γειτονιές. Και αυτό είναι το βασικό μέρημα της δικής μου διοίκησης, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία τα αναλύσαμε. Αλλά αυτό που έχει να κάνει καθαρά με το Δήμο Θεσσαλονίκης, παράλληλα με την καθαριότητα, για την οποία επίσης μπορούμε να πούμε πολλά, είναι πρώτο μέλημα και θα δώσω όλο μου το βάρος για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί. Ένας δήμαρχος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κρίνεται πρωτίστως από το έργο που κάνει στην καθαριότητα στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον και στο πάρκινγκ, στο θέμα της στάθμευσης, ειδικά στο κέντρο της πόλης, αλλά και στις γειτονιές. Και είναι μια πρόκληση αυτό μεγάλη για την Θεσσαλονίκη και πάντα ήταν. Ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός? Και θα επιμείνω λίγο περισσότερο στο πάρκινγκ, γιατί μιλάμε και για ψηφιακό μετασχηματισμό και οι τεχνολογίες που προσφέρονται ειδικά σε αυτό το κομμάτι είναι απεριόριστες. Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Ας ξεκινήσω με την καθαριότητα. Ο αείμνηστος Μιλτιάδης Εύερτ έλεγε ότι ο δήμαρχος είναι για να μαζεύει τα σκουπίδια. Αν δεν μπορείς να μαζέψεις τα σκουπίδια, δεν είσαι δήμαρχος. Άρα το πρώτο μέλημα ενός δημάρχου είναι να κάνει σωστά αυτή τη δουλειά. Το να μπορεί να έχει την πόλη του καθαρή. Όταν αναλάβαμε, η καθαριότητα είναι νούμερο ένα πρόβλημα στην πόλη. Σήμερα στις δημοσκοπήσεις που γίνονται είναι δεύτερο, τρίτο στις απαιτήσεις του κόσμου. Αυτό βέβαια δεν μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχει τελειώσει η δουλειά, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, προχωράμε σε υπόγειους κάδους, προχωράμε σε καινούργια καλαθάκια που μπήκανε παντού, προχωράμε σε καινούργια οχήματα, έχουμε αποκτήσει ηλεκτρικά σάρωθρα, έχουμε αποκτήσει καινούργια αυτοκίνητα, υπάρχουν καινούργιοι υπέργοι κάδοι, γιατί και αυτοί έλειπαν. Παράλληλα με αυτό το πρόγραμμα που έχουμε για την ανακύκλωση, αλλά κυρίως με την αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου, γιατί ξέρετε, είχα κατηγορηθεί ότι πάω και την καθαριότητα σε ιδιώτες. Το είχα ακούσει και αυτό. Όλα αυτά γίνονται με πόρους του Δήμου, με χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά γίνεται με βάση το έμψυχο, το τόσο καλό έμψυχο υλικό του Δήμου. Θέλω να πιστεύω ότι οι κριτικές θα είναι κάθε μέρα και καλύτερες για την καθαριότητα. Δεν είναι εύκολο το αντικείμενο, αλλά πιστέψτε με ότι είναι κάτι που το βλέπουμε με τον Νίκο Τζιμπέκη, που από την πρώτη στιγμή δουλεύουμε τόσο καλά στο θέμα της καθαριότητας, και όλους τους άλλους τους συναδέρφους. Δουλεύουμε πραγματικά ούτως ώστε η καθαριότητα να είναι κάτι που χαρακτηρίζει την πόλη. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο να καθαρίζεις και να τα πετάς. Έχουμε το σταθμό μεταφόρησης απορριμμάτων. Εκεί πέρα, ξέρετε, μαζεύονται τα σκουπίδια, συμπιέζονται και πάνε στη Μαυροράχη που γίνεται υγειονομική ταφή. Όταν είχαμε αναλάβει, από τις 4 χωάνες εκεί πέρα λειτουργούσε μία, λειτουργούσαν 2, σήμερα λειτουργούν 4. Έρχονται άλλοι δήμοι, ξέρετε, όμορφοι δήμοι,
και ζητούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης να αξιοποιήσουν αυτήν την υποδομή που έχει η πόλη μας, την οποία την έκανε ο Δημότης Θεσσαλονίκης με τα δικά του τα χρήματα, με τα ανταποδοτικά τέλη. Το ζητούμενο όμως είναι τα σκουπίδια αυτά, τα απορρίμματα αυτά, να πηγαίνουν είτε για ανακύκλωση είτε για ενεργειακή αξιοποίηση. Και εκείνο το κομμάτι του ΦΟΣΔΑ, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων, που συμμετέχω και εγώ σαν αντιπρόεδρος, με τον Μιχάλη τον Γεράνη έχω μια εξαιρετική συνεργασία, ούτως ώστε να πάμε σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, μία στον ανατολικό τομέα που θα έχουμε και μία στο δυτικό. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτά στην επόμενη πενταετία θα έχουν ολοκληρωθεί, ούτως ώστε να πάμε σε μια συνολική αντιμετώπιση του πρόβλημα, τι σημαίνει να, όχι μόνο να μαζεύω, αλλά να αξιοποιώ και τα απορρίμματα που μαζεύονται τόσο πολύ στον. Και μην ξεχνάτε ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης καταλήγουν όλοι. Είναι το κέντρο. Είναι το κέντρο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαζεύει απορρίμματα από όμορους δήμους, από όμορες πόλεις. Εδώ δεν θέλω να ρωτήσω με βάση το τι κριτική σας κάνουμε για την καθαρέτα. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι άλλο για την ανακύκλωση. Λένε ότι αν γίνει σωστή ανακύκλωση όπως γίνεται σε άλλα κράτη, κυρίως στα βόρεια κράτη της Ευρώπης, δεν χρειάζεται να κάνεις αποκομιδή. Γιατί έχουν διοχετευτεί τα απορρίμματα εκεί που πρέπει. Αυτό στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχουμε αυτά τα δίκτυα. Τα ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει πάνω από 5 χρόνια που ακούμε και τον καφέ Κάδο. Καφέ Κάδο δεν έχουμε δει ποτέ όμως. Πόσο εφικτό είναι να τα δούμε στην ουσία για να φύγει και από τους Δήμους αυτό το βάρος απλά να τα πηγαίνω στο χιτά. Και ο καφέ Κάδος, κύριε Κρινή, θέλει και άλλη υποδομή και άλλη παιδεία, αν θέλετε. Η ανακύκλωση είναι κάτι πολύ πιο απλό. Σαφώς, αλλά όταν τα φέρουμε στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό έχουν καταργηθεί αυτά και πάνε νέα συστήματα. Ακριβώς. Κάποιοι πρέπει να το φτάσουμε αυτό το επίπεδο. Εκεί έχουμε δώσει το βάρος μας και παρότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι πρωταθλητής με περίπου 23% ανακύκλωση σε σχέση με άλλους Δήμους στην Ελλάδα, αυτό έπρεπε να είναι πολύ πάνω, να είναι πάνω από 50%. Γι' αυτό σας λέω, επειδή δεν είχαμε κάδους, ξέρετε, μπλε κάδους, δεν μπορούσε η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε να μας προμηθεύσει την ποσότητα των κάδων που θέλαμε, αναγκαστήκαμε να αγοράσουμε. Πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης αγοράζει μπλε κάδους, ενώ κανονικά έπρεπε να γίνει παραχώρηση, ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους κάδους. Όπως επίσης χρησιμοποιούμε στο Αντώνη Street, που σας είπα, τη συνεργασία και με μια άλλη εταιρεία, ούτως ώστε να κουμπώσουν αυτά τα δύο συστήματα, να γίνεται και αυτή η διαλογή στην πηγή, όπως είχατε πει, να ξέρεις πού θα βάλεις το πλαστικό, πού θα βάλεις το γυαλί, πού θα βάλεις το αλουμίνιο, ούτως ώστε να υπάρχει πολύ καλύτερη και πολύ αποδοτικότερη αξιοποίηση και συγχρόνως να ελαφρυνθεί λίγο και ο Δήμος. Γιατί ξέρετε, αν το 20% της αποκομιδής της ανακύκλωσης ήταν 60%, θα ήταν πολύ μικρότερο το κόστος και πολύ μεγαλύτερα τα ωφέλη. Η ανακύκλωση είναι χρήμα, η υγειονομική ταφή είναι ζημία. Παρακαλώ. Και θα μειώνετε και άλλο τα δημοτικά τέλη. Μια που το αναφέρετε, μια άλλη προεκλογική δέσμευσή μου ήταν ότι θα μειώσω τα τέλη. Και είναι η δεύτερη χρονιά που μειώνουμε τα τέλη και έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής 25% μείωση των ανταποδοτικών τελών. Χρωστάω 25-50%. Και χρωστάω και άλλο 25%, ναι. Αλλά δεν υπάρχει κανένας άλλος Δήμος ο οποίος να έχει κάνει τόσο μεγάλη μείωση. Και όλο αυτό ακριβώς βελτιώνοντας και την ποιότητα των υπηρεσιών, γιατί ακριβώς είχαμε δει ότι πρέπει ο Δήμος να είναι ανταποδοτικός στην πράξη. Ανταποδοτικός τι σημαίνει? Γι' αυτό που μου δίνετε, θα σας παρέχω μια υπηρεσία. Θα επιστρέφω σε υπηρεσία τα χρήματα που μου δίνετε. Αν δεν είμαι στη θέση να σας επιστρέψω στην υπηρεσία, ποιος ο λόγος να σας παίρνω αυτά τα τέλη? Να πάμε και στη στάθμευση, στο πάρκινγκ, στο κέντρο της πόλης. Έχει αναβαθμιστεί πολύ, έχει αλλάξει η κατάσταση. Ωστόσο, η εμπειρία μου στο εξωτερικό είναι καθόλου δημοτική αστυνομική για έλεγχο της στάθμευσης. Αυτοκινητάκια που βλέπουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων και αν έχεις πληρώσει κάτι που γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, είσαι εντάξει. Αν δεν έχεις πληρώσει, έρχεται η κλίση στο σπίτι σου. Υπάρχει αυτή η προοπτική, κάτι ανάλογο, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι κάτι που το ναι, σκέφτεται. Καταρχάς, να εκφράσω έτσι, τι να πω, τις ευχαριστίες μου, τα μπράβο μου, να δώσω τα μπράβο μου στους 83 ήρωες δημοτικούς αστυνόμους και δημοτικές αστυνομικίνες της πόλης μας. Είναι 83 ακριβώς τον αριθμό. Οι οποίες αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο πραγματικά έχουν υπερβάλει αυτό και στον εντεταλμένο σύμβουλο, τον δημοτικό σύμβουλο και φίλο τον Δημήτρη τον Δαγκλή που βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα τους και πραγματικά σε όλο αυτό το κυκλοφοριακό πονοκέφαλο που δημιουργείται στην πόλη μας κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Αλλά έτσι πως περιγράψαμε το κυκλοφοριακό, με ένα ΟΑΣΤ που καθάρισε και υποβελτίωση, με ένα μετρό που ακόμα δεν λειτουργεί, με όλη αυτή την κατάσταση όπου περισσότεροι ακόμα, με τους ποδηλατόδρομους που γίνονται, αλλά πρέπει να τους δώσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη για να κυκλοφορήσει κάποιος. Όλα αυτά οδηγούν τον Θεσσαλονικιό, τον επισκέπτη, να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό. Δεν συζητάμε για την περίοδο της πανδημίας, που είναι μια περίοδος μη κανονικότητας. Και αναγκαστήκαμε και εμείς, αν θέλετε, να πάρουμε και αυτό το μέτρο, ότι προφανώς δεν θα γράψουμε κάποιους οι οποίοι
θα κατέβουν κάτω για αυτό το λόγο, αν δεν κάνουν κάποια ουσιαστική παράβαση. Αλλά πραγματικά για να σχεδιάσουμε σωστά την ελεγχόμενη στάθμη, θα πρέπει να έχουμε όλα τα άλλα στοιχεία στο χέρι μας. Πρέπει να τα έχουμε όλα σε λειτουργία. Υπάρχει ακόμα... σύστημα που λειτουργεί. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το κληρονόμησα. Ναι. Το οποίο και στο τίμημά του και στην οργάνωσή του είναι κάτι το οποίο το παρέλαβα και οφείλω να το λειτουργήσω. Γιατί ξέρετε, κατηγορήθηκα και γι' αυτό. Γιατί έχω ψηλά τέλη στάθμευσης. Δεν ξέρω ότι αυτή είναι μια σύμβαση που έκανε η προηγούμενη διοίκηση με μια ιδιωτική εταιρεία, την οποία δεν μπορεί να πας να πεις στην ιδιωτική εταιρεία και να τους πεις. Θα τη σύμβαση αυτή. Θα δούμε κατά πόσο μπορούν, γιατί όλοι με την έλλειψη της κανονικότητας όλη αυτή την περίοδο, θα δούμε πώς θα αναπροσαρμόσουμε, θα ίσως αναθεωρήσουμε, ίσως επεκτείνουμε αυτή τη σύμβαση μέχρι ότου να μπούμε σε αυτή την κανονικότητα. Γιατί θεωρώ ότι ο συνολικός σχεδιασμός, αυτό που λέμε το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη μας, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το δίκτυο των ποδηλατόδρομων, θα πρέπει να έχει τις λεωφορολωρίδες, θα πρέπει να έχει τα λεωφορεία, θα πρέπει να έχει το μετρό, για να δούμε τελικά αυτές οι 2.000 θέσεις που είναι προς μίσθωση, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από κάποια εταιρεία. Δεν ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω, μόνο αυτά που ακούω. Θες να ολοκληρώσεις τον κύκλο? Ναι, μία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο. Μιλάμε για έργα. Για έργα, για προκλήσεις, για την δική σας διοίκηση. Μιλάμε για ορίζοντα τετραετίας ή οκταετίας, κύριε Ζέρβα? Το έχω δηλώσει ότι η μοναδική μου επιθυμία είναι να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των έργων. Όπως επίσης και ότι η μοναδική μου πρόθεση είναι να γερινάμαστε, βέβαια, πρώτο Θεός, να ζητήσω την επανεκλογή μου στις δημοτικές εκλογές του 2023. Νομίζω θα είναι το φθινόπωρο του 2023. Και επειδή γνωρίζετε καλά ότι αυτά που λέω τα εννοώ και αυτά που, για τα οποία δεσμεύομαι θα προσπαθώ να τα τηρήσω μέχρι πόνου, είναι αυτό το οποίο θα διεκδικήσω πρώτο Θεός το 2023. Και αυτό βέβαια γιατί θέλω μαζί με τους συνεργάτες μου, αυτός ο κύκλος των έργων, αυτές οι αλλαγές, αυτές οι καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά και η ελκυστικότητα της πόλης μας, να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Αυτός ο κύκλος της οκταετίας πιστεύω ότι είναι επαρκής, ούτως ώστε όλα αυτά να γίνουν και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε παράλληλα με πολλά άλλα πράγματα που ίσως δεν θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά έχουν τόσο ενδιαφέρον κάθε μέρα εγώ και οι συνεργάτες μου να τα δουλεύουμε προς όφελος των πολιτών. Εγώ τώρα θέλω να πάμε σε ένα πιο προσωπικό κομμάτι. Θέλω να ρωτήσω ακριβώς αυτό τώρα, συνεχίζω, εφόσον έχει βάλει πλώρη για την... να επανεκλεγεί. Αυτό βέβαια το αποφασίσει την ώρα που θα έρθει ο λαός της Θεσσαλονίκης. Η μέχρι τώρα συμπειρία ως δήμαρχος είναι όπως τη φανταζόσασταν? Είναι αυτό το όνειρο προεκλογικά που λέει κάποιος θα εκλεγώ δήμαρχος, ή τελικά είναι πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό, πιο βαρετό? Εγώ θα βάλω όλο το πλαίσιο μας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Εσείς ξέρετε. Δεν έχω βαρεθεί ούτε ένα λεπτό, πιστεύετε? Ναι. Να ξέρετε, δεν προλαβαίνετε να βαρεθείτε. Ναι, για να βαρεθείς, θα πρέπει να βαρεθείς. Σου συμβαίνει το ίδιο πράγμα πολλές φορές. Ναι. Κάθε μέρα είναι μια εμπειρία. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ποιος πίστευε ότι θα από τους 16-17 μήνες της θητείας μου, ούτε 1,5 χρόνο, οι 11 μήνες είναι κάτω από αυτές τις θήκες της πανδημίας. Αλλά πραγματικά κάθε μέρα είναι μια καινούρια πρόκληση. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το βλέπω με ενδιαφέρον. Είμαι πολύ πρωινό στο γραφείο. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Είναι μια, αν θέλετε, λίγο δύσκολη περίοδος όταν, πέρα από την πανδημία, όταν σχεδιάζεις, όταν έχεις τις πρώτες δυσκολίες, όταν θέλετε δεν έχει συνταχθεί όλη αυτή η προσπάθεια και να φανεί ότι πηγαίνουν προς κάποια κατεύθυνση, με κάποιες παραφωνίες, με κάποιες δυσκολίες, με κάποιες αβελτηρίες που πάντα γίνονται. Ακριβώς. Μέχρι βρισκόμαστε σε αυτή, αν θέλετε, λίγο την άκομψη περίοδο που τα πράγματα αρχίζουν να φαίνονται μεν, αλλά δεν έχει ξεδιπλωθεί όλη αυτή η βεντάλια ενός σημαντικού έργου που θέλω να πιστεύω ότι έχουμε εγώ και η διοίκησή μου για το Δήμο, για την πόλη μας. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλουμε να ρωτήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Θα έχουμε το χρόνο. Για να μην έρθουμε το χρόνο σε μια συνέντευξη. Ψάχνοντας έτσι λίγο τα ενδιαφέροντά σας,
μένει χρόνος για να γυμναστείτε όπως συνηθίζατε, να κάνετε βόλτα με το αγαπημένο σας σκύλο όπως συνηθίζατε, να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα όπως συνηθίζετε. Μένει αυτό, σας ενοχλεί αυτό? Για τον πολιτισμό που αγαπάτε. Για τον πολιτισμό που αγαπάτε πάρα πολύ, όπως τη μουσική. Όλο από το τελευταίο ξεκινάω. Ο πολιτισμός μου έχει λείψει πάρα πολύ, κυρία Τσιλικηδίδου, γιατί πολιτισμός τώρα να το βλέπεις από το διαδίκτυο ή ξέρω εγώ κάποτε τέτοιες συνθήκες είναι λίγο, ξέρετε, μια παράσταση. Ξέρετε την αγάπη μου για τη μουσική, το πόσο συχνά πήγαινα σε συναυλίες, σε τέτοιους χώρους. Αυτό πραγματικά μου έχει λείψει και κυρίως έχει λείψει και από τους ανθρώπους του πολιτισμού, και εκεί πέρα είναι μεγάλο πρόβλημα. Οι άνθρωποι του πολιτισμού ίσως έχουν επιβαρυνθεί σε πολλά επίπεδα περισσότερο από πολλούς άλλους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Από εκεί και μετά, το καθημερινό μου πρόγραμμα προσπαθώ να το κρατήσω. Είμαι άνθρωπος του προγράμματος, κύριε Κρινή. Την πρωινή μου βόλτα με το σκύλο την κάνω πάντα, πρωί-πρωί. Και ίσως είναι και κάτι που μου δίνει έτσι και πολύ δύναμη. Από εκεί μετά, με τον αθλητισμό, κάνω τη γυμναστική. Ένα από τα καλά της πανδημίας είναι ότι ίσως έχω περισσότερο χρόνο το βράδυ, γιατί δεν έχω τις εκδηλώσεις, γιατί δεν έχω όλες τις συναυλίες, γιατί δεν έχω όλες τις υποχρεώσεις, να ανεβαίνω πάνω στο στατικό μου ποδήλατο, πάνω στην κουπηλατική που κάνω κάποιες ασκήσεις, και να φροντίζω λίγο και το σώμα μου, που δεν πρέπει να το παρατάμε, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το φροντίζουμε συνέχεια. Και από εκεί και μετά, τώρα οι υπόλοιπες ανάγκες που έχω, εντάξει, την ομάδα μου. Και πάλι αυτό, να το βλέπεις στην τηλεόραση και να ακούς τις φωνές των προπονητών και των αναπληρωματικών, ναι, δεν έχει. Αν δεν υπάρχει η μαγεία, η ορχήστρα της κερκίδας, η χοροδία της κερκίδας και όλα αυτά, η ένταση, νομίζω ότι κόβει την μισή χαρά. Και πόσο μάλλον να έχεις εκεί, λίγο να κρυώνεις τώρα που έχει κρύο, λίγο να ζεσταίνεσαι, λίγο να σκεφτείς πότε θα πας, αν θα έρθουν οι φίλοι σου, όλο αυτό έχει χαθεί. Ελπίζω να το πάρουμε σύντομα πίσω αυτό και να γυρίσουμε πίσω σε όλες αυτές τις χαρές. Ας κρατήσουμε τις βασικές μας ανάγκες ζωντανές αυτή τη στιγμή. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια για όλους μας. Ας πούμε το 2021 αυτό το οποίο λέτε. Και μέρες που είναι να κλείσουμε με ευχές. Και ο λόγος είναι σε εσάς, Δήμαρχε. Είχαμε μια δύσκολη χρονιά. Και η δεκαετία που ξεκίνησε με τόσες πολλές επιθυμίες, με τόσες πολλές προσδοκίες, μας έμεινε πολύ πίσω. Σχεδόν 11 από τους 12 μήνες του 2020 του ζήσαμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και αν θέλετε, και αυτή η ευχή που πάντα δίνουμε, να έχεις την υγεία σου, η υγεία πρώτα, που παλιότερα ίσως τη δίναμε γιατί έπρεπε να τη δώσουμε, σήμερα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι και ότι έχει νόημα. Ακόμα και τώρα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, βλέπουμε ότι η υγεία είναι το πρώτο και το βασικότερο. Άρα, πέρα από αυτό που θα ευχηθώ κι εγώ, να είμαστε όλοι υγιείς, να μας βρει το τέλος της χρονιάς όλους εδώ, δυνατούς, να ευχηθώ το 2021 να μας αποζημιώσει για όλα όσα μας στέρισε το 2020, και αυτή η χρονιά που, αν θέλετε, σε πολλά πράγματα μας πήγε πίσω, όλες τις ευκαιρίες που χάσαμε να μας έρθουν διπλές και τριπλές το 2021, που είναι και μια σημαντική χρονιά για τη χώρα μας, για την πόλη μας, είναι δύο αιώνες. Ίσως αυτό να σηματοδοτήσει κάτι άλλο, και αν θέλετε και σε όλους αυτούς που πρωταγωνίστηκαν για να αποκτήσουμε την ελευθερία μας, να φανούμε άξιοι συνεχιστές και να πούμε το 2021 τα καταφέραμε. Καλή χρονιά, κύριε Δήμαρχε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά να ευχηθούμε και σε όλο τον κόσμο με ένα 2021 τουλάχιστον καλύτερο από το 2020. Κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά. Cheer to young and old, meek in the bold. Ding dong, ding dong, that is the song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air.